Κρέπα, να σου πω, ρε. Θα απαντήσουμε τα πάντα σήμερα. Ό,τι ερώτηση έχουν, τα πάντα. Δηλαδή, αξίζει να κάνουν εγγραφή. Subscribe, like κλπ. Τι, αξίζει. Μαγκέ, δεν το παίρνω. Το παιδί από εδώ, το παιδί από εδώ, το οποίο βλέπετε τις κάμερες. Γεια σου, παιδί. Γαμώ το. Γιώ. Ήθελα να το κάνω πάντα αυτό. Καλησπέρα, παιδιά μας, Σκραπ. Και σήμερα καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Λοιπόν, έχετε να δείτε βίντεο γύρω στις 3 μέρες. Sorry. Έχω αλλάξει ένα. Είμαι σε διάφορες σκέψεις και λοιπά. Και το πώς το αλλάξω το concept και τι θα κρατήσει το κανάλι. Και είμαι σε μια περίεργη φάση. Οπότε με συγχωρείτε, ξέρω εγώ, για λίγο καιρό. Μέχρι να. Αντίο. Το πρώτο βίντεο, ρε φίλε, είναι απαντήσεις οι οποίες δεν τις απαντάω. Ερωτήσεις βασικά, οι οποίες δεν τις απαντάω πολύ συχνά. Και τις αφήνω να προσπεράσουν, τις προσπερνάω βασικά. Είναι γενικά ερωτήσεις οι οποίες με ρωτάτε πολλές φορές. Αλλά τις προσπερνάω, δεν τις εξηγώ πολύ κλπ. Και σήμερα ήρθα να τις εξηγήσω και να τις απαντήσω. Ξέρω εγώ, για να μην είστε περίεργοι. Για τι κάνω για εσάς, τι κάνω για εσάς, μάλλον. Τι κάνω για εσάς. Ξέρεις τι ταιριάζει πάρα πολύ αυτόν τον άσπρο αθμό. Αυτή η μπλούζα. Λοιπόν, για όσους δεν έχετε δει και από το βίντεο του Καρπούζη κλπ. Αυτή είναι μια μπλούζα από κάτι παιδιά που μου την έστειλαν, Έλληνες. Ονομάζονται Post Midnight. Είναι κάτι παιδιά, δεν με έχουν πληρώσει τίποτα, μόνο την μπλούζα πήρα επειδή μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι κάτι παιδιά τα οποία φτιάχνουν κάτι δικά τους μπλουζάκια με διάφορα ωραία λογότυπα κλπ. Το οποίο είναι. Έχουν ένα ωραίο στυλ, ένα ξεχωριστό στυλ. Το οποίο είναι. Δεν είναι για όλους. Είναι μεν πολύ απλά και πολύ ωραία. Αλλά κάνουν target πιο πολύ άτομα τα οποία ασχολούνται με τέτοιο στυλ κλπ. Θα υπάρχει link στην περιγραφή αν θέλετε να αγοράσετε τέτοια μπλουζάκια. Και νομίζω είναι και πολύ ακριβά, φαντάζομαι. Είναι φτηνά για την δουλειά που κάνω, φανταστείτε, έχει ακόμη και ετικέτα. Λοιπόν, αρχίζουμε με πρώτη ερώτηση. Η πιο συζητημένη ερώτηση στο κανάλι είναι το αν καπνίζω. Λοιπόν, παιδιά, ναι, καπνίζω εδώ και περίπου 1,5 χρόνο. Όχι πολύ, να το πω και αυτό, δηλαδή δεν καπνίζω άλλα παιδιά στην ηλικία μου, 18-19 χρονών. Δεν έχω σκοπό να το λατώσω, δεν έχω σκοπό να το κάνω κατάχρηση. Είμαι σε ένα και σημείο, άμα θέλω να το κόβω, δεν θέλω να το κόβω ακόμα. Οπότε ναι, αυτό. Ευχαριστήθηκα. Δεύτερη ερώτηση, η οποία πολλές φορές αυτές τις ερωτήσεις πιο πολύ στα likes σε ρωτάτε, αλλά δεν τις απαντάω. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση, πολύ συζητημένη, είναι όταν έχω κοπέλα ή γενικά τη φάση με την ζωή μου. Αυτές γενικά οι φήμες που ακούγονται στα live και αυτά ότι είμαι gay δεν ισχύουνε. Δεν έχω κοπέλα τώρα, μπορεί και να έχω, δεν ξέρω. Εσείς θα μου πείτε. Έλα, Ντάσα. Να σου πω, ρε, να μην τους πω τι βίντεο κάνω. Τίποτα μωρέ, απλά κάνω ένα ερωτήσει φάση. Ερωτήσει που δεν τις έχω απαντήσει κλπ. Να μην τους πω για μας. Καλά, εντάξει. Φυλάει τη σάπα. Ναι, ρε, κι εγώ. Έλα, ρε, γλυκούλη. Κι εγώ σ' άρπα. Θα έρθω μετά. Κάνω το βίντεο. Τρίτη πολύ, μα πάρα πολύ συζητημένη ερώτηση είναι για το πότε θα γίνει meetup. Meetup, ρε φίλε, τελευταία φορά έγινε πέρσι τον Ιούνιο, νομίζω 17 Ιουνίου, κάτι τέτοιο, 20, 17, 17 Ιουνίου νομίζω ήταν, αν θυμάμαι καλά. Meetup δεν ξέρω πότε θα γίνει. Στα συνάμα! Γκέι! Πού σου φέρε, γκέιμιν! Θεσσαλονίκη! Δεν ωραίες! Γαμώ! Πολλοί με ρωτάνε στα τελευταία live για γενικά, επειδή έχω πει για μερικές μπλούζες που ήθελα να βγάλω σε λίγο καιρό ή για κάποια μηχανικά πριντολόγια τα οποία θα είναι κάτω τιμή του κόστους, δηλαδή θα είναι τουλάχιστον 30 ευρώ πιο φθηνά από ό,τι μπορείτε να βρείτε στο ίντερνετ κλπ. Με το λογότυπο scrap και φωτάκι scrap κλπ. Αυτά ακόμη δεν έχω ιδέα πότε θα γίνουν. Οι μπλούζες κατά πάσα πιθανότητα και τα mousepad θα βγουν μέσα στον Αύγουστο. Διότι μέσα στον Αύγουστο κάνω και τη μετακόμιση. Γι' όσο ξέρετε, είμαι τρίτη ηλικίου, τελείωσα φέτος. Θα πάω του χρόνου για σπουδές στη Θεσσαλονίκη. Οπότε θα γίνει μια μετακόμιση μέσα στο καλοκαίρι. Θα πάω και αφού πάω στη Θεσσαλονίκη και θα απεξαρτοποιηθώ τελείως, δηλαδή θα είμαι μόνος μου σε φάση. Τότε θα αρχίσω να βγαίνουν μπλούζες για να βγαίνει και ένα νίκη, να βγαίνει και το ρεύμα, να βγαίνει και το ίντερνετ, να βγαίνουν και τα βίντεο, να βγαίνουν και τα ντρόγια. Τα ντρόγια. Άρα τα ντρόγια μας φάγανε. Και για πληκτρολόγιο το σκεφτόμαι για Ιανουάριο ή για τον Αύγουστο εκεί πέρα κάπου. Που κολλάει Αύγουστο, δεν ξέρω, Δεκέμβριο. Μαλάκα, δεν είναι καν κοντά αυτά. Η ερώτηση που τελευταία μου έχουν
σπάσει τα νεύρα. Η ερώτηση που τελευταία μου έχετε σπάσει τα νεύρα είναι για τα γαμμένα fidget spinner. Όπως ξέρετε, έκανα ένα βίντεο που παίζω λίγο και λέω πόσο γαμάτο είναι. Το ότι έκανα ένα βίντεο που παίζω ένα fidget spinner δεν σημαίνει ότι γαμώτο ξέρω τα πάντα. Με ρωτάνε, στορκίζομαι. Από την ημέρα που βγήκε εκείνο το βίντεο έχω τουλάχιστον 300 μηνύματα που με ρωτάνε πού να βρούνε, αν το δικό τους μοιάζει με το δικό μου, αν το δικό τους είναι καλύτερο το δικό μου, το ότι το δικό τους είναι καλύτερο το δικό μου και ότι με νικάνε και ότι με γαμάνε και ότι είμαι χειρότερος από αυτούς. Παιδιά, είναι ένα γαμμένο πλαστικό σε ένα γαμμένο ρουλεϊμάν. Ξεκολλάτε! Αυτά λοιπόν, παιδιά, ήμουνα ο Scrap. Αυτός είναι ο Κρέπας, ο οποίος τον ζητάτε να το δείτε πολύ καιρό. Αυτός είναι ο Κρέπας. Μεγάλωσε! Πήγε ένα πόδι στον αέρα. Κρέπα, μην φοβάσαι, θα πέσει κάτω. Σε κατάγω. Τι κάνει, τι κάνει! Δες τι κάνει! Μονόζυγο, στα δύο πόδια. Πες κανονικά, κανονικά. Αυτά λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως είπε και ο Κρέπας στην αρχή του βίντεο, κάντε μια εγγραφή άμα σας άρεσε το βίντεο. Κάντε ένα like, ξέρω εγώ, άμα σας έλυσε κάποιες απορίες κλπ. Ξέρω, τα λέμε. Τίποτα. Γεια λίγο. Θα σε άνοιξω, μικρούλι.